Ισχυρό σεισμό μεγέθου 6,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου τη Αθήνα, σημειώθηκε λίγο πριν από τι 3.30 το μεσημέρι τη Δευτέρα, ανοιχτά τη Μυτιλίνη. Ο σεισμό είχε επίκεντρο 38 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά τη Μυτιλίνη και 18 χιλιόμετρα νότια του Πλωμαρίου και εστιακό βάθο μόλι 10 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά μετά τον πρώτο σεισμό, ακολούθησε ένα ισχυρό μετασεισμό μεγέθου 4,6 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ. Πάρα πολύ ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, πρέπει να επικρατεί πάντα ψυχραιμία. Είναι μια σεισμογενής περιοχή στοιχείως. Οι υπηρεσίες είναι έτοιμες ανά πάση στιγμή να αντιμετωπίσουν κάτι αν χρειαστεί. Ωστόσο, πρέπει να περιμένουμε ψυχραιμία να δούμε πώς θα εξελιχθεί έτσι το φαινόμενο με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Λοιπόν, ο σεισμός ήταν στις 3:28 ώρα Ελλάδος, μετά το μεσημέρι. Εντοπίζεται το επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Χίου και Λέσβου, περίπου 10 χιλιόμετρα νότια από τις ακτές της Λέσβου, στην περιοχή του Πλωμαρίου δηλαδή νότια. Το μέγεθος είναι 6,1. Και για την ώρα έχουν καταγραφεί και κάποιες μετασεισμικές δονήσεις της τάξης περίπου του 4,5. Αυτό που ακούμε και εμείς είναι περισσότερο από τα δισεογραφικά πρακτορία και όχι από άμεση ενημέρωση ότι υπάρχουν όντως κάποιες ζημιές. Άκουσα και εγώ για το Πλωμάρι, κάτι παραπάνω όμως δεν έχουμε πιο καλή ενημέρωση.